Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Εδώ και αρκετό καιρό σας είχα δείξει το δωράκι που έχω από το Magic Yarn Ball. Η γλυκιά μου έστειλε 2 κούκλες από τον κωδικό Μάγισσα του Δάσους, απίστευτα χρώματα. Είναι 1000 μέτρα και είναι τετράκλωνο. Το ότι μου έστειλε 2 δεν είναι γιατί δεν θα με φτάσει το 1. Ξέρει όμως ότι δεν μπορώ να πλέξω με τόσο ψηλό νήμα. Το τετράκλωνο θέλει βελονάκι νούμερο 3 και εγώ δεν. Είμαι πολύ νευρική και δεν μπορώ τα πολύ ψηλά. Έτσι λοιπόν μπήκε στον κόπο και στα έξοδα να μου στείλει 2 ακριβώς ίδιες κούκλες για να τις ενώσω και να πλέξω με μεγαλύτερο βελονάκι που πλέκω εγώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνετε και εσείς το ίδιο. Το νήμα αυτό αξίζει να πλεχθεί με το βελονάκι που του αρμόζει και οι 9 στις 10 από εσάς πλέκετε και με ψηλότερο βελονάκι. Εγώ θεωρώ ότι είμαι λίγο η εξαίρεση. Επίσης, η ετικέτα επάνω έχει πάντα τον αριθμό των χρωμάτων που έχει κατασκευαστεί, γιατί πρώτον, εάν δεν μας φτάσει με αυτά εδώ, με αυτούς τους αριθμούς, παραγγέλνουμε και άλλο νήμα και μας φτιάχνει, ακόμα και σε λιγότερα γραμμάρια, αν χρειαζόμαστε μόνο λίγο. Όπως επίσης, αν θέλουμε να κάνουμε μπορντούρα, μανίκια, οτιδήποτε σε μονόχρωμο, επιλέγουμε ένα από τα νούμερα που έχει χρειαστεί για να δημιουργηθεί αυτός ο κόνος και μας φτιάχνει ακριβώς το χρώμα που ζητάμε σε μονόχρωμο. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο ατού, είναι μια πρωτοπορία του Magic Yarn Ball, γιατί έχει κάθε μία ακριβώς τους χρωματισμούς και τα τεμάχια και τα μέτρα που χρειάζεται. Εφόσον είναι με παραγγελία, δηλαδή μπορεί να πάρεις μία κούκλα 1000 μέτρα και να ζητήσεις να σου φτιάξουν και άλλη μία στα 500 μέτρα ας πούμε. Σας κούρασα, πάμε, γιατί τα νήματα τα καλά μιλάνε από το αποτέλεσμά τους. Σήμερα λοιπόν θέλω να σας δείξω το πιο εύκολο, το πιο απλό, χωρίς μέτρημα, χωρίς τίποτα, είτε ζακέτα θα γίνεται αυτό το πατρό που θα σας δείξω, είτε ένα πουλοβεράκι με βε. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω το πιο εύκολο σάλι ζακέτα, σάλι καζάκα καλύτερα, γιατί δεν έχει μανίκια, είναι για την εποχή αυτή που μας έρχεται, που μπορείτε να δημιουργήσετε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο, χωρίς μέτρημα, χωρίς πολλαπλάσια ιδιαίτερα, χωρίς να έχουμε άγχος για τις αυξήσεις, βγαίνουν από μόνες τους οι αυξήσεις. Και δημιουργούμε ένα ανοιξιάτικο σάλο γυλεκάκι που πιστεύω ότι θα το ευχαριστηθούμε πάρα πολύ, γιατί φοριέται πάνω απ' όλα, από ένα φανελάκι, από ένα t-shirt, από οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, ρίχνετε και το σάλο ζακετάκι σας και έχετε κάνει ένα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο ντυσιματάκι. Έχω προχωρήσει αρκετά, γιατί ήθελα να δω πώς θα μου βγει πραγματικά πριν σας δώσω τις οδηγίες. Είναι όμως τόσο εύκολο που το ξεκίνημα θα σας το δείξω με ένα άλλο νήμα τώρα. Όλο και όλο 3-4 σειρές θα κάνουμε μαζί και θα καταλάβετε και θα μπείτε αμέσως στο σκεπτικό το πώς θα το δημιουργήσετε όλο αυτό. Εγώ έχω φτάσει στο σημείο, είναι σαν ζακέτα top down. Έχω φτάσει λοιπόν στο σημείο που εδώ θα ενώσω, εδώ από τη μία πλευρά και από την άλλη θα ενώσω για να δημιουργήσω το κενό για το χέρι, για το μανίκι. Δεν θα κάνω μανίκι, αυτό ήδη πέφτει χαμηλά στο μπράτσο μου, είναι σαν ένα κοντομάνικο ζακετάκι. Έχω δημιουργήσει λοιπόν το κενό και από εδώ και κάτω, αφού σας δείξω πώς ξεκινάει το σχέδιο, θα συνεχίσουμε μαζί να πλέκουμε τον κορμό από το σαλογυλεκάκι μας. Στην ουσία αυτό που δημιουργούμε είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, ένα εξάπλευρο που απλά από αυτή την πλευρά δεν θα είναι κλειστό. Ξεκινάμε να το πλέκουμε όπως κάνουμε τα σάλι. Ξεκινάμε να το πλέκουμε από το κέντρο και ανοίγουμε προς τα κάτω για το μέγεθος που θέλουμε να δημιουργήσουμε, όπως όταν πλέκουμε ένα σάλι. Με τη διαφορά ότι το σάλι θα ήταν αυτό το κομμάτι, ενώ εγώ προσθέτω και τα δύο αυτά, τα οποία να σας εξηγήσω τι είναι. Ο πρώτος τομέας
που ξεκινάμε είναι το μπροστινό ένα μέρος. Ο δεύτερος τομέας είναι το μανίκι μας. Ο τρίτος και ο τέταρτος είναι η πλάτη μας. Επιστρέφουμε πέμπτο το μανίκι μας και έκτο το επόμενο μπροστινό. Ο τομέας αυτός που αφορά το μανίκι είναι που θα διπλωθεί. Μας μένει πίσω η πλάτη με δύο και τα δύο μπροστινά μας. Τα χρώματα είναι καταπληκτικά. Είναι το πιο ωραίο όμπρε που έχω πλέξει ποτέ. Και όταν μιλάμε για όμπρε, αληθινό όμπρε, μόνο για αυτό το νήμα μπορώ να το πω. Τα άλλα νήματα βγάζουν κάτι σαρίγα. Εδώ υπάρχει η εξής εναλλαγή. Ενώ πλέκουμε όλες τις κλωστές με το ίδιο χρώμα, κάποια από όλες τις κλωστές, μία, δύο, αρχίζει και τις αλλάζει χρώμα και τις σκουραίνει. Σταδιακά λοιπόν αλλάζει το χρώμα. Προσθέτει και άλλη κλωστή, γίνεται πιο σκούρο και άλλη και άλλη και άλλη και άλλη και άλλη, μέχρι που στο τέλος χρησιμοποιεί πάλι όλες τις κλωστές που αποτελούν αυτό το νήμα στο ίδιο χρώμα. Στην επόμενη εναλλαγή θα αρχίσει να προσθέτει το πιο σκούρο χρώμα, μία, δύο, τρεις κλωστές, μέχρι να φτάσει να γίνει όλο το πιο σκούρο χρώμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι το πιο κυριολεκτικά όμπρε νήμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ το έχω πλέξει με βελονάκι νούμερο 4,5. Τώρα όμως θα πάρω ένα άλλο τυχαίο νήμα που βρήκα εδώ για να κάνουμε το δείγμα μας. Επιλέγω ένα χοντρό νήμα. Θα επιλέξω ένα χοντρό νήμα και χοντρό βελονάκι για να είναι ευκρινέστατο στο πώς θα σας το δείξω. Ξεκινάμε με ένα μαγικό κύκλο. Στρίβω το βελονάκι μου, κάνω ένα άριχτο για να το στερεώσω και να ξεκινήσω. Και σε αυτό το μαγικό κύκλο θα κάνω δύο αλυσίδες που είναι το πρώτο μου ποδαράκι, δεύτερο τρίτο ποδαράκι, μία αλυσίδα στον αέρα, ένα σετ πάλι από τρία ποδαράκια, αλυσίδα στον αέρα για να τα ξεχωρίσω, σετ από τρία ποδαράκια, πόσα σετ έχω κάνει, 1, 2, 3. Πόσους τομείς θέλω, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 τέτοια σετ θα δημιουργήσω. Το πέμπτο σετ μου. Και μία αλυσίδα στον αέρα για το τελευταίο σετ. Έχω κάνει τα 6 σετ που θέλω και κλείνω πολύ καλά και γερά το μαγικό μου κύκλο. Να σας πω ότι εδώ που το νήμα είναι λίγο πιο χοντρό, δεν στρώνει όπως βλέπετε εδώ που έστρωσε. Παρ' όλα αυτά όμως θα συνεχίσουμε γιατί θεωρώ ότι είναι πιο ευδιάκριτο για εσάς με χοντρό νήμα. Ξεκινάμε λοιπόν. Κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζουμε τη δουλειά μας και ξεκινάω στον πρώτο μου πόντο δημιουργώντας τρία ποδαράκια στον ίδιο πόντο γιατί στις άκρες χρειάζομαι την αύξησή μου. Αφού κάνω τρία ποδαράκια στον αέρα, στον πρώτο πόντο, κάνω μία αλυσίδα που χωρίζει αυτά τα σετ και το επόμενο σετ μου θα το κάνω στο κενό με τη μία αλυσίδα που είχα κάνει στην προηγούμενη σειρά.
3. Επειδή όμως αυτό το κομμάτι εδώ αφορά τον πρώτο τομέα, κάθε τομέας μεταξύ του για να ανοίγει χρειάζεται αύξηση. Άρα εδώ αμέσως μετά το πρώτο που κάνουμε, μετά το πρώτο σετάκι, μία λυσίδα στον αέρα και άλλα 3 ποδαράκια στο ίδιο αυτό κενό. Μία λυσίδα στον αέρα και πάμε για το επόμενο κενό ανάμεσα στα σετ του πρώτου γύρου και κάνουμε πάλι 2 σετ μαζί, γιατί είμαστε στη δεύτερη σειρά και από εδώ ξεχωρίζουμε τους τομείς μας. Ένας τομέας, 2, 3, μία λυσίδα στον αέρα, πάμε για τον επόμενο, στο κενό, 2 σετ από 3 ποδαράκια, χωρισμένα με μία λυσίδα στον αέρα. Μία λυσίδα στον αέρα πάντα για να χωρίζουμε τα σετ μας. Πάμε στο επόμενο. Μία λυσίδα στον αέρα πάντα. Πάμε στο τελευταίο κενό. Που κάνουμε 2 σετ από ποδαράκια. Μία λυσίδα στον αέρα και πάμε στον πρώτο μας πόντο, στο πρώτο ποδαράκι, που εδώ θα κάνουμε 3 ποδαράκια μαζί. Εδώ θα σας πω ένα κολπάκι. Είτε κάνω σάλι είτε αυτό το σχέδιο, πάντα όταν τελειώνω τη σειρά μου, τον τελευταίο πόντο δεν τον κάνω απλό ποδαράκι, τον κάνω διπλό ποδαράκι. Και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Βγαίνω δηλαδή 3 φορές, πάντα όταν τελειώνω τη σειρά μου. Να σας το δείξω εδώ για καλύτερα. Εδώ δεν θέλω να μου τραβάει, να γυρίζει μέσα, θέλω να είναι ευθεία, να είναι ένα λίο και ίσιο τελείωμα. Με το κόλπο λοιπόν αυτό που πάντα όταν τελειώνω τη σειρά, γιατί μία θα τελειώνω από εδώ, μία θα τελειώνω από εδώ, πόντος παραπόντος είναι μεγαλύτερο ποδαράκι, οπότε μου δίνει τον αέρα που πρέπει για να στρώσει. Τελείωσα τη δεύτερη σειρά, μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω. Αυτή τη στιγμή έχω δημιουργήσει 2 σειρές από το πολύγωνο μου. Επαναλαμβάνω, επειδή είναι χοντρό το νήμα, λίγο πλέι, βλέπετε πως στρώνει κανονικά. Και πάμε για την τρίτη σειρά, που εδώ ξεκινάει το σχέδιό μας. Μέχρι τη δεύτερη σειρά στρώσαμε τις πλευρές που χρειαζόμαστε. Ξεκινάμε πάντα με τον ίδιο τρόπο. Στον πρώτο πόντο 3 ποδαράκια. Πάντα μία λυσίδα στον αέρα για να χωρίζουμε αυτά τα σετ. Και τι έχουμε? Έχουμε το κενό. Αυτή τη φορά στο κενό θα κάνουμε 1 ποδαράκι. Μία λυσίδα στον αέρα πάντα. Πάμε, εδώ είναι η επόμενη γωνία μας. Στη γωνία πάντα κάνουμε 2 σετ από 3 ποδαράκια. Τρία ποδαράκια, μία λυσίδα στον αέρα και το δεύτερο σετ στην ίδια γωνία.
μία λυσίδα στον αέρα και το επόμενο κενό μας είναι αυτό που θα κάνουμε το ποδαράκι. Μία λυσίδα, πάμε, τη συναντάμε γωνία. Άρα στη γωνία κάνουμε 2 σετ από 3 ποδαράκια. Μία λυσίδα στον αέρα, στο οριζόντιο, στο πλακέ κενό που είναι η μία πλευρά, ποδαράκι. Πάμε στη γωνία μας. Άρα συνεχίζουμε να δημιουργούμε γωνία. Αλυσίδα, είμαι στην πλευρά, άρα κάνω ποδαράκι στο κενό. Γωνία. Αλυσίδα στον αέρα, είμαι πλευρά, άρα κάνω ποδαράκι. Γωνία, άρα κάνω γωνία. Η τελευταία μου πλευρά που κάνω ποδαράκι, αλυσίδα στον αέρα και είμαι στην άκρη, άρα τι πρέπει να κάνω, στον τελευταίο μου πόντο την αύξηση με 2 κανονικά ποδαράκια και ένα πιο μεγάλο, 1, 2, 3 φορές βγήκα, αλυσίδα, 1, 2, 3 σειρές. Και από εδώ και πέρα επαναλαμβάνουμε αυτή τη σειρά. Θα κάνω και άλλη σειρά μαζί σας για να δείτε πώς δημιουργούμε αυτό το τρυπητό σχέδιο. Και είναι ο βασικός κορμός για το σαλογιλέκο μας. Γύρισα τη δουλειά μου. Αύξηση πάντα στην αρχή. Μία λυσίδα πάντα στον αέρα που χωρίζει μεταξύ τους και είμαι σε πλευρά. Άρα εδώ θέλω ποδαράκια. Μέσα στο κενό πατάω και κάνω ένα ποδαράκι. Αλυσίδα στον αέρα που αναλογεί σε αυτό το ποδαράκι. Πάω στο επόμενο κενό που θέλω ποδαράκι. Αλυσίδα στον αέρα και πάμε στη γωνία. Οπότε θέλουμε γωνία. Τελειώσαμε τη γωνία μας, αλυσίδα στον αέρα και είμαστε σε πλευρά. Δεν ξεχνάμε ποτέ την αλυσίδα στον αέρα. Μπαίνουμε στο κενό της από κάτω σειράς και κάνουμε ποδαράκι. Αλυσίδα στον αέρα, στο κενό της από κάτω σειράς και κάνουμε ποδαράκι. Αλυσίδα στον αέρα και γωνία. Αλυσίδα στον αέρα, είμαι σε πλευρά. Άρα μπαίνω στο κενό, ποδαράκι. Αλυσίδα στον αέρα, στο κενό, ποδαράκι. Αλυσίδα στον αέρα, είμαι γωνία, άρα κάνω γωνία.
στην πλευρά, άρα μπαίνω στο κενό. Αλυσίδα στον αέρα, στο κενό. Αλυσίδα στον αέρα, είμαι σε γωνία. Αλυσίδα στον αέρα, είμαι σε πλευρά. Μπαίνω λοιπόν στο κενό. Στο κενό μου, στο κενό και έφτασα στο τέλος που θέλω, στον τελευταίο μου πόντο, 3 ποδαράκια. Τα 2 είναι κανονικά και το τρίτο είναι μακρύτερο ποδαράκι. Μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, αλυσίδα και γυρίζω. Ουσιαστικά αυτό επαναλαμβάνεται. Είναι ένα σχέδιο που είναι τυφλοσούρτη, χωρίς να κοιτάτε, βλέποντας ταινία στη τηλεόραση, έχετε βγάλει το ανοιξιάτικο τρυπητό σαλογελεκάκι. Ξεκινάω. Ποιοι είναι οι κανόνες, να πούμε λίγο τους κανόνες δηλαδή, για να σας αφήσω να συνεχίσουμε. Ξεκινώντας πάντα 3 ποδαράκια. Δεν ξεχνάμε ποτέ ενδιάμεσα σε ό,τι ποδαράκι κάνουμε, είτε είναι τριπλό, είτε είναι μονό, αλυσίδα στον αέρα. Παίρνουμε νήμα και πάμε και μπαίνουμε στα τυφλά, στο πρώτο κενό που συναντάμε. Δεν ξεχνάμε ποτέ την αλυσίδα στον αέρα, γιατί αυτή είναι που δημιουργεί την αύξηση. Αλυσίδα στον αέρα, δεν την αφήνουμε ποτέ. Παίρνουμε νήμα και μπαίνουμε στο επόμενο κενό. Αλυσίδα στον αέρα, στο επόμενο κενό. Αλυσίδα στον αέρα, δεν έχουμε άλλο κενό, έχουμε γωνία. Στη γωνία κάνουμε γωνία. Αλυσίδα στον αέρα. Άλλα 3 ποδαράκια. Αλυσίδα στον αέρα πάντα. Πάμε στο κενό και κάνουμε ποδαράκι. Αλυσίδα στον αέρα και συνεχίζουμε. Αυτό είναι. Αυτοί είναι οι κανόνες. Έτσι λοιπόν τώρα ανοίγει η πρώτη μας πλευρά που είναι για τον μπροστινό, όπως σας είπα. Η δεύτερη πλευρά που είναι για το μανίκι. Οι δύο πίσω που είναι η πλάτη μας. Γυρνάω μανίκι, γυρνάω μπροστινό. Το αφήνω στην άκρη αυτό. Αυτό συνεχίζουμε και το πλέκουμε και δίνουμε φάρδος. Έως ότου μας καλύπτει το μέγεθος να φορεθεί επάνω μας και να κλείσει κάτω από τη μασχάλη μας. Λίγο πλούσια. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι κάτι που είναι σχεδόν one size, γιατί πλούσιο θα χρειαστεί να το φορέσει μια κυρία με πιο μικρό μέγεθος, normal θα το φορέσει μια κυρία σε μεγαλύτερο μέγεθος όπως εγώ, για να μην προσθέσω και πολύ επάνω μου όγκο. Φτάνοντας λοιπόν να έχω δημιουργήσει ένα κενό γύρω στους 18 πόντους, και από την κορυφή γύρω στους 45 πόντους, 45 εκατοστά δηλαδή, έβαλα ένα ποντοδείκτη για να ενώσω τη μία γωνία με την άλλη του μανικιού μου, από εδώ,
ένα ποντοδείκτη από εδώ για να δημιουργήσω το άλλο κενό και το δοκίμασα, το φόρεσα επάνω μου. Το 18, μη σας ακούγεται μικρό, γιατί συνήθως για μανίκι εγώ κάνω 40 κυκλικά κενό, 20 και 20 την άλλη πλευρά. Εδώ δεν είμαι στη μασχάλη, έχω πέσει πιο χαμηλά, έχω πέσει στο μπράτσο μου. Όταν θα το προχωρήσετε και θα το δοκιμάσετε κι εσείς, θα δείτε ότι αυτό εδώ είναι ένα μανικάκι που πέφτει στο μπράτσο μου. Αφού λοιπόν, στο σημείο λοιπόν που αποφάσισα ότι τελείωσε το, ότι έφτασα στο επαρκές μέγεθος για να μου μπαίνει άνετα, έφτασα στο τέλος της σειράς μου, έκανα μια αλυσίδα στον αέρα και γύρισα. Θα πλέξω κανονικά ό,τι έκανα μέχρι τώρα, μέχρι όμως το σημείο που έχω βάλει τους ποντοδείκτες μου. Φτάνοντας λοιπόν εδώ που έχω βάλει το σημάδι μου, θέλω να κάνω ένωση. Θα κάνω λοιπόν μία αλυσίδα στον αέρα και θα πιάσω αυτή τη γωνία. Αυτή τη γωνία και αυτή τη γωνία μαζί για να κάνω ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα στον αέρα και πάω κατευθείαν στο επόμενο κενό για να κάνω το ποδαράκι μου. Δεν μου έχει γίνει καλό, γιατί άφησα πολύ χαλαρά το νήμα μου. Το νήμα μας πρέπει να το σφίξουμε, γιατί πάμε λίγο μακριά και ξεχυλώνει ο πόντος. Δεν μου γίνει καλό, πρέπει να σφίξω το νήμα μου, γιατί πάω λίγο μακριά και ο πόντος ξεχυλώνει. Και να κάνω σφιχτά το επόμενο ποδαράκι μου, μία αλυσίδα στον αέρα και συνεχίζω κανονικά. Έφτασα στη γωνία που είναι πίσω στην πλάτη. Συνεχίζω και την κάνω γωνία, δεν τη χαλάω αυτή. Μία αλυσίδα στον αέρα και συνεχίζω. Είμαι στην πλευρά που θα καταλήξω εδώ που έχω το ποντοδείκτη μου. Πλέκω μέχρι εδώ και γυρνάω και για αυτή την ένωση. Έφτασα πάλι σε αυτή τη γωνία, σε αυτές τις δύο για να είμαι ακριβής, που θα τις πιάσω και τις δύο μαζί. Θα κάνω το ποδαράκι μου. Αλυσίδα στον αέρα, σφιχτά το νήμα μου για να μην κάνει κενό και πάω στο επόμενο κενό. Μέχρι την άκρη που τελειώνω τον μπροστινό μου. Στο τέλος της σειράς δεν ξεχνάμε ότι στον τελευταίο πόντο κάνουμε την αύξηση με δύο κανονικά ποδαράκια και ένα μακρύτερο, βγαίνοντας τρεις φορές. Μία, δύο, τρεις. Τι έχω κάνει λοιπόν στην ουσία? Στην ουσία
αδιαφορώ πια για όλη αυτή την πλευρά και συνεχίζω και πλέκω, άρα μειώνονται και οι πόντοι που πλέκουμε από εδώ και κάτω, παραμένει μία μύτη πίσω, αδιαφορώ για την επόμενη πλευρά, τον επόμενο τομέα που έχω δημιουργήσει και φτάνω στον μπροστινό. Από εδώ και κάτω λοιπόν πλέκω μόνο τον κορμό της ζακέτας μου, μόνο τον κορμό της ζακέτας μου, ο οποίος θα έχει δύο μύτες μπροστά και μία μύτη πίσω. Το υπόλοιπο όλο θα είναι λίο. Εδώ σε αυτό το σημείο θα σας πω ένα κολπάκι. Εάν πρόκειται για ένα αρκετά μεγαλύτερο μέγεθος από αυτό, μία πιο εύσωμη κυρία που το θέλει πολύ αέρινο, στην επόμενη σειρά εδώ που έχουμε κάνει το ποδαράκι με την ένωση, μπορεί να ξεκινήσει να κάνει πάλι το ίδιο. Δηλαδή δύο σετ σε αυτό το πόντο, να κάνει δύο σετ από αυτά τα ποδαράκια που δημιουργούσαμε τη γωνία και κάθε φορά να συνεχίζει έτσι. Εδώ λοιπόν θα γίνει πολύ κλος, θα ανοίξει και θα δώσει έξτρα αέρα στον κορμό του ρούχου. Εγώ θα το κάνω λίγο, θα το συνεχίσω έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Και από εδώ και κάτω είναι στην ευχέρεια και στο γούστο της κάθε κυρίας τι μήκος θα το φτάσει. Θα πρέπει βέβαια να ξέρουμε ότι για να αποκτήσει εδώ κάτω τη μασχάλη μας ένα τίμιο μήκος να φτάνει μέχρι κάτω από τη μέση μας, οι μύτες, η μπροστινή και οι δύο μπροστινές και οι πίσω σαφέστατα θα φτάσουν πολύ πιο κάτω. Είναι όμως σαν λογιλέκο και αυτό είναι λογικό. Θα το προχωρήσω και θα γυρίσω να ολοκληρώσουμε μαζί. Έχω ολοκληρώσει το σαλογιλεκάκι μου. Θα σας πω απλά τις διαστάσεις που έφτασα εγώ. Θα σας πω τις διαστάσεις που έκανα εγώ για το δικό μου νούμερο, το large extra large. Σας εξήγησα όμως πώς μπορείτε να το κάνετε στο δικό σας σώμα και να δώσετε και το μήκος που εσάς σας ευχαριστεί. Εγώ από το σημείο που έπεσε κάτω τη μασχάλη το δοκίμασα και όταν έφτασε και κάλυπτε, όταν έφτασε στην περιφέρειά μου, σταμάτησα και είχα πιο μακριές τις μύτες μπροστά, πίσω καλύπτει εντελώς τα οπίσθια η πίσω μύτη. Και το μόνο που έκανα στο τέλος ήταν στο τελείωμα κάτω και στα μανίκια μου, στα δύο κοντά μου μανίκια, να κάνω δύο σειρές με άριχτα, μόνο και μόνο για την τσαχπινιά, για να προσθέσω λίγο σκούρο χρώμα εδώ, για να στρώσει πιο καλά η άκρη μου και για να βαρύνει πιο πολύ, να πέφτει πιο όμορφα με το άριχτο. Αυτή είναι η δική μου πρόταση λοιπόν. Βέβαια θα σας πω ότι όπως πάντα σας έδειξα κάτι πολύ απλό και εύκολο, όμως με αυτό το συγκεκριμένο νήμα που είναι ο ορισμός του όμπρε νήματος μπορείτε να κάνετε απίστευτα πράγματα. Είναι θεωρώ τώρα η κατάλληλη εποχή να ξεκινήσουμε να πλέκουμε με αυτά τα νήματα, γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας από άνοιξη και καλοκαίρι μέχρι φθινόπωρο όλα τα πλεκτά που πλέκονται με αυτά τα νήματα. Ένα καταπληκτικό όμπρε λοιπόν. Και κάτι άλλο που θα σας πω. Στην αρχή σκέφτηκα αυτό το νήμα να μην το κάνω όμπρε κανονικά ή από κάτω προς τα πάνω ή από πάνω προς τα κάτω μπλουζάκι. Σκέφτηκα να κάνω δύο εντελώς χωριστά κομμάτια για να σας δείξω ότι δεν είναι δεσμευτικό το να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς μονοκόμματα το ρούχο μας. Εξίσου όμορφο ρούχο γίνεται και ας είναι όμπρε το νήμα όταν το μπροστά κομμάτι θα έχει όλους τους ανοιχτούς τόνους και το πίσω κομμάτι υποχρεωτικά θα έχει όλους τους σκούρους. Και για άλλη μια φορά ευχαριστώ πάρα πολύ για το όμορφο δώρο. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.